Χαίρετε. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Δελικοσταντής. Είμαι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών της Θεολογικής Σχολής και διευθυντής του πρώτου Πατριαρχικού Γραφείου, απόφυτος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης του 1970, ένα χρόνο πριν κλείσει. Η σχέση μου με τη σχολή ξεκίνησε στην Ύμβρο, στο ημί γυμνάσιο τότε, το μειονοτικό, όταν ο καθηγητής μας, Λάζαρος Λαζαρίδης, απόφυτος της σχολής μας, μας μιλούσε για τη σχολή. Από τότε το ενδιαφέρον μου μεγάλωνε συνεχώς για να τη γνωρίσω. Επίσης, γνώριζα τον νυν Πατριάρχη Βαρθολομαίο, μαθητή τότε, απόφυτο της σχολής μας, στην χειροτονία διάκονων του οποίου παρευρέθηκα, και επειδή τον θαυμάζαμε τότε ως πολύ καλό μαθητή και κληρικό, ενδιαφερόμουν κι εγώ να γνωρίσω τη σχολή και ίσως να συνεχίσω τις σπουδές μου εκεί, γιατί στην Ύμβρο δεν είχαμε λύκειο και αναγκαστικά όσοι ήθελαν να σπουδάσουν έπρεπε να μετακομίσουν στην Κωνσταντινούπολη. Με πήγε η μητέρα μου αρχές Σεπτεμβρίου 1963 στη σχολή, και η πρώτη εντύπωσή μου ήταν βέβαια το μεγαλοπρεπέστατο κτίριο, το οποίο στεκόταν εκεί από το 1896. Η πρώτη εντύπωση ήταν αυτή. Μετά βέβαια σε τραβάει χωρίς να το θέλεις, μόλις μπεις από την κεντρική είσοδο, ο ναός, και αυτός ο ναός ήταν μετά το κέντρο της ζωής μας για 7 ολόκληρα χρόνια, 1963, όπως είπα 1970. Και μάλιστα θυμάμαι ότι με εντυπωσίασαν από την αρχή οι δύο εικόνες της Παναγίας. Μπαίνοντας στον Άρθικα, η εικόνα της Παναγίας Κουμαριώτισσας, μια εξαιρετική εικόνα, και στο Βόρειο Κλήτος η εικόνα της Παναγίας Παυσολύπης. Αυτές οι δύο εικόνες ήταν η παρηγοριά μου και πολλών άλλων συμμαθητών μου. Μετά το τρίτο που με εντυπωσίασε βέβαια, το επισκεφτήκαμε αμέσως, τον χώρο αυτό τον επισκεφτήκαμε, ήταν η βιβλιοθήκη, η οποία είναι και σήμερα το καύχημα της σχολής. Εκεί έμελε να περάσω ώρες, μέρες, μήνες, χρόνια της ζωής μου, κυρίως το αναγνωστήριο, ένα υπέροχο αναγνωστήριο, στο οποίο βρίσκονταν τα περιοδικά και τα βιβλία τα οποία χρειαζόμασταν στην καθημερινή μας μελέτη, και βεβαίως η βιβλιοθήκη, αυτή η περίφημη με τις δεκάδες χιλιάδες τόμους, η οποία όμως για μας κατά κάποιο τρόπο δεν ήταν η καθημερινότητά μας, μόνο όταν γράφουμε ερευνητικές εργασίες χρησιμοποιούσαμε τα βιβλία. Υπήρχε στη σχολή, το ανακάλυψα μετά, και μία μαθητική βιβλιοθήκη, η οποία είχε διάφορα για να διαβάζουμε, κυρίως μυθιστορήματα και άλλα λογοτεχνικά κείμενα. Στη συνέχεια αυτό που με εντυπωσίασε ήταν βέβαια η μορφή του σχολάρχου, ο οποίος έγινε και γέροντάς μου και αυτός με όθησε στη σπουδή της φιλοσοφίας και το οφείλω πάρα πολλά. Και βεβαίως η πειθαρχία στην καθημερινότητα, επί 7 χρόνια δεν άλλαξε καθόλου η καθημερινότητά μου, η οποία ήταν μια καθημερινότητα ασκητική, λιτή, γεμάτη λειτουργική ζωή και βεβαίως πολύ μελέτη, δηλαδή αυτή η αναλλαγή μεταξύ θρανίου και στασιδιού, ναού και βιβλιοθήκης, ήταν κάτι το οποίο είναι και το χαρακτηριστικό των ομογαλάκτων αδελφών, έτσι ονομαζόμαστε εμείς οι Χαλκίτες, για όλα μας τα χρόνια. Η σχολή είχε το λύκειο, το οποίο ήταν αρκετά αυστηρό, κλασικό λύκειο, πολλά τουρκικά μαθήματα, αρκετά απαιτητικοί καθηγητές εκείνη την εποχή, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είσαι αριστούχος τότε. Μετά το Λύκειο ήταν τα 4 χρόνια των θεολογικών σπουδών. Το πρόγραμμα των σπουδών μας ήταν όπως στις θεολογικές σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Είχαμε παρόμοια βιβλία. Ήτανε σπουδές οι οποίες απαιτούσαν πραγματικά αρκετή δουλειά, αρκετή μελέτη και βεβαίως πολλή παρακολούθηση, κάθε μέρα μέχρι τις 4, και αυτό 6 μέρες την εβδομάδα για 4 ολόκληρα χρόνια, δεκάδες μαθήματα και εκεί αρκετές απαιτήσεις. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβανόταν επίσης η εκπόνηση 2 μεγάλων
ερευνητικών εργασιών στην εκκλησιαστική ιστορία και στην πατρολογία και στο τέταρτο έτος η εκπόνηση της Επιπτυχίου διατριβής, περίπου 100 σελίδες. Το θέμα το δικό μου ήταν για τον Ιωάννη της Κλίμακος. Οι άλλες δύο εργασίες μου είχαν ως θέμα οι κατηχήσεις του Κυρίλου Ιεροσολύμων στην πατρολογία και στην εκκλησιαστική ιστορία τα φιλοσοφικά ρεύματα παροιμήν μετά την άλωση. Τα θυμάμαι όλα αυτά με ευγνωμοσύνη και ήθελα να πω ότι το χαρακτηριστικό της ταυτότητας του Χαλκίτη, εγώ το ονομάζω αυτό πνεύμα της Χάλκης, είναι ο συνδυασμός τριών πραγμάτων που τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά και είναι εκείνο το οποίο διέκρινε εμάς τους Χαλκίτες, είτε στα σχολεία ως θεολόγοι καθηγητές, είτε στα πανεπιστήμια, είτε ως κληρικοί. Είναι ακριβώς ότι στη Χάλκη μάθαμε να συνδυάζουμε την πίστη στην παράδοση, πολύ σημαντικό, η πιστότητα στην παράδοση, η οποία δεν μας έκλεινε, αλλά μας βοηθούσε ακριβώς να αποκτήσουμε αυτό το δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο εγώ το ονομάζω ανοιχτοσύνη. Ανοιχτοσύνη είναι μία από τις αγαπημένες μου λέξεις. Σε όλη μου τη ζωή έπαιξε ρόλο. Και το τρίτο χαρακτηριστικό ήταν αυτό που ονομάζω εγώ βιωματικότητα. Εξηγούμε. Πιστότητα στην παράδοση ακριβώς δεν σημαίνει στροφή στο παρελθόν, αλλά σημαίνει να θεωρούμε ότι όλη η ζωή της Εκκλησίας είναι ζωντανή παράδοση και η συμμετοχή ακριβώς στη ζωή της Εκκλησίας, σε όλες τις διαστάσεις της, είναι εκείνο το οποίο ανήκει στην ταυτότητα του θεολόγου, συγκεκριμένα στην ταυτότητα του Χαλκίτη θεολόγου. Το δεύτερο είναι η ανοιχτοσύνη. Προφανώς η θεολογία που έπρεπε να κάνουμε και πρέπει και σήμερα να γίνεται, είναι μια θεολογία που απευθύνεται στο σύγχρονο άνθρωπο, στα προβλήματά του, απαντά στις αναζητήσεις του. Δεν κάνουμε θεολογία για πάντα. Οι αρχές, οι θεολογικές, οι εκκλησιαστικές είναι αιώνιες αρχές, αλλά το πώς αυτές θα τις μετατρέψουμε σε μήνυμα ελευθερίας για τον εκάστοτε σύγχρονο άνθρωπο, αυτό είναι η θεολογία και αυτό είναι η τέχνη ακριβώς του θεολογίν, που δεν είναι εύκολη τέχνη, θα έλεγα. Εμένα μου αρέσει να λέω, στους φοιτητάς μου το έλεγα συχνά, ξεκινώντας από μια περίφημη φράση η οποία αναφέρεται στο Δημόκριτο, τον λεγόμενο Αριστοτέλη, πριν από τον Αριστοτέλη, τον φιλόσοφο της αρχαιότητας, ότι ήταν πένταθλος, πενταθλητής. Και εγώ έλεγα, για να γίνετε καλοί θεολόγοι δεν αρκεί να είστε πενταθλητές, πρέπει να γίνετε δεκαθλητές. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολη σπουδή. Δυστυχώς σήμερα, με τις δυσκολίες επαγγελματικής αποκατάστασης, παρόλο που πιστεύω κανείς ο οποίος παίρνει σε σοβαρά τη θεολογία και αγαπά αυτό που κάνει δεν χάνεται, ούτε επαγγελματικά, έχασε δυστυχώς για πολλούς το ενδιαφέρον ως κλάδος και είναι, νομίζω, μία κατολίσθηση στην πνευματική ζωή. Δεν θα έλεγα μόνο στην Ελλάδα, αυτό συμβαίνει και αλλού. Το τρίτο στοιχείο είναι η βιωματικότητα. Έχω γράψει κάποτε σε ένα κείμενό μου το εξής για την αρχή της βιωματικότητας. Δηλαδή είναι ο συνδυασμός μοναστικής ζωής, ασκητικής ζωής, λιτής καθημερινότητας, συμμετοχής στις ακολουθίες καθημερινά, επί 7 χρόνια και βεβαίως η σπουδή, τα μαθήματα, η μελέτη, η συγγραφή, ο στοχασμός. Έγραψα λοιπόν πριν μερικά χρόνια για τη Χάλκη και για αυτή την βιωματική διάσταση των σπουδών μας. Ζούσαμε την προτεραιότητα της ζωής και της εμπειρίας απέναντι στην αφηρημένη γνώση. Η γνώση ήταν υπαρξιακή, η θεολογία εμπειρική, βιωμένη θεολογία. Γι' αυτό ό,τι διδασκόμασταν στην τάξη δεν φάνταζε άσαρκο και αποκομμένο από τη ζωή. Δεν διαπιστώναμε χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης, μεταξύ θεολογίας και ζωής, αφού η θεολογία ήταν έκφραση της μετοχής στην εν Χριστώ ζωή. Διδαχθήκαμε ότι αυτή η θεολογία είναι η κληρονομιά των πατέρων, την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία οφείλει να διαφυλάσει ως κόρην οφθαλμού. Αυτά και εμένα με εντυπωσίαζε κυρίως
η νηστεία και η ασκητική ζωή, επί 7 χρόνια τηρούσαμε όλες τις νηστείες, πραγματικά, πολύ προσεκτικά, και έχω μία φοβερή εμπειρία που είναι και επίκαιρη, σήμερα είναι Μεγάλη Πέμπτη. Θυμάμαι ότι όταν τελείωνε η Μεγάλη Σαρακοστή και η Μεγάλη Εβδομάδα, το Πάσχα, ήμουν λίγο στενοχωρημένος, επειδή ακριβώς τελείωσε η νηστεία την οποία είχα συνηθίσει. Και αυτό είναι βέβαια ένα αίσθημα ελευθερίας, το οποίο δημιουργεί μόνο μία άσκηση, ένας ασκητισμός ο οποίος δεν είναι σκυθροπός. Πραγματικά ένα από τα καλά τα οποία κληρονόμησα από τη Χάλκη είναι αυτή η ιδέα για τον ασκητισμό και έχω γράψει και ένα ωραίο βιβλιαράκι που ακούει στον τίτλο «Η γοητεία του ασκητισμού». Αυτό το έχω πραγματικά κληρονομήσει από τη Χάλκη. Και βεβαίως επίσης κάτι ιδιαίτερα σημαντικό είναι και αυτό που μου αρέσει να το λέω, σε πολλούς δεν αρέσει η λέξη πειθαρχία. Η λέξη πειθαρχία σημαίνει σεβασμό κανόνων, σημαίνει όμως και να κάνεις κάτι, να αφιερώνεις σε κάτι, να δεσμεύεσαι σε έναν καλό σκοπό, ο οποίος επιτυγχάνεται μόνο με δέσμευση, μόνο με αγώνα, μόνο με μεγάλη προσπάθεια. Διαβάζουμε στο γεροντικό, πρέπει να δώσεις αίμα για να πάρεις πνεύμα, τίποτα δεν καρποφορεί, και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό και της επιτυχίας. Ίσως να το έμαθα και αυτό στη Χάλκη, ότι το μυστικό της επιτυχίας είναι για όλους, για όλες τις εποχές, σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλες τις διαστάσεις της ζωής, το ίδιο, ακριβώς δουλειά, προσπάθεια, αγώνας, δέσμευση. Αυτά για τον χαρακτήρα της θεολογίας στη Χάλκη. Ήθελα να τονίσω ακόμη μια φορά το ευεργετικό το οποίο βιώσαμε εμείς, επειδή η σχολή μας στεγαζόταν στην ιστορική Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος. Αυτή η παράδοση ακριβώς συνδυασμού μονής και θεολογικής σχολής ήταν κάτι το οποίο μας ενέπνεε. Γνωρίζουν κάποιοι από εσάς ότι η σχολή ιδρύθηκε το 1844 από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Γερμανό τον Τέταρτο και στεγάστηκε στην περίπιστο ιστορική Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος, ιδρυτής και κτήτωρ της οποίας φαίνεται ο Μέγας Φώτιος. Και αυτό το πράγμα ήταν ακριβώς η ταυτότητά μας. Μερικοί χρησιμοποιούν τον όρο «το ήθος της Χάλκης». Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει γράψει και εκείνος ένα ωραίο κείμενό του για τη Χάλκη, ότι οι σπουδές μας, η ζωή μας, στη Χάλκη μύριζε λιβάνι. Ο Άγιος Πέργης και εκείνος ο μακαριστός Λόγιος Μητροπολίτης μας έγραψε το εξής για την Χάλκη και τους αποφύτους της. «Οι απόφοιτοι της Χάλκης έχουν κάτι που λέγεται πατριαρχικό, πολίτικο, ορθά και πλούσια εκκλησιαστικό». Και να πέφτει τώρα η λέξη ακριβώς το πατριαρχικό. Μία από τις μεγάλες στιγμές, πάντοτε γεμάτη εκπλήξεις στη σχολή, ήταν η παρουσία, η άφιξη, το έκανε συχνά αυτό, του μακαριστού Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου, ο οποίος κατέβαινε σε ακολουθίες πάντα. Μερικές φορές μάλιστα, όταν διαβάζαμε τα διάφορα αναγνώσματα και κάτι δεν του άρεσε ή κάτι το διαβάζαμε λάθος, μας καλούσε για να μας εξηγήσει και να μας πει ακριβώς ότι έτσι πρέπει να το διαβάσουμε. Και από αυτόν, από τον Αθηναγόρα, έχει διασώσει μια πάρα πολύ ωραία στιγμή, και εγώ θα πω τη δική μου σε λίγο, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός Χαρκιανάκης, λέγοντας ότι όταν ένας νεοχειροτονημένος διάκονος έβγαλε το Ευαγγέλιο στην είσοδο και το κρατούσε κάπως άτσαλα, χαμηλά, τον φώναξε Αθηναγόρα στο τέλος της λειτουργίας και του είπε: «Παιδί μου, όταν περιφέρεις το Ευαγγέλιο, όταν κρατάς το Ευαγγέλιο, πρέπει να το κρατάς ψηλά ως άγγελος, να μην είσαι, να μην πατάς τη γη». Πραγματικά και αυτή η ιεροπρέπεια και όλα αυτά τα αγαθά τα οποία διδαχθήκαμε εκεί πέρα έχουν σχέση με τον χαρακτήρα της σχολής μας και ως μοναστηριού. Ο Αθηναγόρας λοιπόν ερχόταν και μας θύμιζε πάντα το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Κάποιες φορές ονομάζουμε την Θεολογική Σχολή και το Πατριαρχείο συγκοινωνούντα δοχεία. Οι καθηγητές της σχολής ήταν πάντοτε σύμβουλοι του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και στα χρόνια τα δικά μου το ζούσαμε αυτό και εγώ πραγματικά το όνειρό μου ήταν κι εγώ να τελειώσω τη σχολή, να σπουδάσω στην Ευρώπη, έτσι μείναμε, και να επιστρέψω για να υπηρετήσω κι εγώ στη σχολή ως καθηγητής. Τα σχέδια του Θεού ήταν διαφορετικά. Θα επιστρέψω στον Αθηναγόρα για την τελετή αποφύτισης. Το 1970 τελείωσε εγώ. Το 1971, μερικούς μήνες μετά την αποφύτισή μου, αποφασίστηκε η σχολή μαζί με άλλες, νομίζω, 39 σχολές στην Τουρκία, ιδιωτικές, ανώτατες, να κλείσει. Και έτσι πολλά όνειρα δικά μας, εγώ ήμουν ήδη, είχα ξεκινήσει ήδη για την Τιβίνγκη για να σπουδάσω Δυτική Θεολογία και Φιλοσοφία, και αμέσως τα σχέδιά μας άλλαξαν και από τότε η σχολή παραμένει 50 χρόνια φέτος κλειστή. Για να τιμηθεί αυτή η επέτειος, η οποία πραγματικά είναι μια σκοτεινή υπόθεση, 50 χρόνια κλειστή σχολή, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αφιέρωσε φέτος την επετερίδα του στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και βεβαίως και στα 30 χρόνια από το θάνατο του τελευταίου σχολάρχου της Χάλκης, του γέροντός μου, όπως είπα, μακαριστού Μητροπολίτου Σταυροπόλεως Μαξίμου, του Ρεπανέλη. Για να επανέλθω στον Αθηναγόρα, διασώζω σε έναν περίπατο αυτά που μας είπε, όταν δεν ξέρω πώς ήρθε η συζήτηση στον περίφημο στίχο «Περασμένα μεγαλεία και διγόντας τα να κλαις», είπε ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, «Περασμένα μεγαλεία και διγόντας τα να μην κλαις». Πρέπει να είσαι υπερήφανος για αυτά τα μεγαλεία του γένους. Και το άλλο είναι η τελετή αποφύτισής μας, η καθοσίωση των τελειοδιδάκτων. Ήτανε 5 Ιουλίου του 1970, 8 απόφοιτοι. Ξέχασα να σας πω ότι από το 1963 και μετά που ενεγράφην εγώ, άλλαξε κάτι πολύ σημαντικό για τη σχολή μας. Από το 1951 στο θεολογικό τμήμα προσθέθηκε ένα τέταρτο έτος. Η φοίτηση έγινε τετραετής και πραγματικά ήταν η χρυσή περίοδος. Κάποια 13-14 χρόνια της σχολής. Από το 1963-1964 απαγορεύτηκε η εγγραφή στη σχολή φοιτητών οι οποίοι δεν είχαν την τουρκική υπηκότητα, και ενώ, ας πούμε, το 1962 απεφύτησαν 25 από το θεολογικό τμήμα, το 1966 ήταν 9 και το 1967 ήταν μόνο 3. Εμείς ήμασταν 8. Καταλαβαίνετε ότι μόνο Τούρκοι υπήκοοι μπορούσαν να σπουδάσουν και αυτά τα πράγματα ουσιαστικά ήταν κάτι το οποίο τουλάχιστον σε μένα δεν χάρισε την χαρά να φοιτήσω στα πολύ καλά χρόνια της σχολής, κατά τα οποία φοίτησε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, 5 Ιουλίου 1970, ο Πατριάρχης στο θρόνο, έχω και μία πολύ ωραία φωτογραφία, και μας διάβαζε ακριβώς την ευχή και μας δίνανε το πιτάκιο, το πατριαρχικό, με το οποίο εμείς ανακηρυσσόμασταν σε διδασκάλους της Ορθοδόξου Χριστιανικής Θεολογίας. Αυτός είναι ο τίτλος των αποφύτων της Χάλκης, με υπογραφή πατριαρχική. Πέρυσι, την ημέρα της ανθρονήσεως του τελευταίου ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος στη Χάλκη, του Επισκόπου Αραβισσού Κασιανού, ήμουν κι εγώ και στη λειτουργία προσευχόμενος είχα έτσι μία, κάτι με ανησυχούσε, σαν μια έμπνευση, κοιτάζοντας τις εικόνες και ενθυμούμενος όλα αυτά τα παλιά, και μου ήρθε στο νου ότι 50 χρόνια πριν, μιλάμε 5 Ιουλίου 2020, 5 Ιουλίου 1970, ήμουν εγώ 22χρονος και γιόρταζα μαζί με τους άλλους 7 ομογαλάκτους την αποφύτισή μου. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή
Η σχολή ήταν εκεί, με πολλά πράγματα διαφορετικά, και εγώ μετά από μια πορεία 50 ετών στη θεολογία, στη ζωή, στη διδασκαλία, στη συγγραφή, στο στοχασμό και σε πολλά άλλα, ήμουνα και ζούσα στον ίδιο χώρο ακριβώς στιγμές κοινωνίας και επικοινωνίας. Αυτό είναι το τελευταίο βίωμά μου. Επιθυμώ να πω μερικά πράγματα για την πορεία της σχολής, διότι πολλοί δεν τα ξέρουν αυτά, από το 1971 και μετά. Καταλαβαίνετε ότι το σοκ ήταν πολύ μεγάλο για όλους μας. Η σχολή βέβαια συνέχισε να υπάρχει, διότι λειτουργούσε μέχρι το 1985 το Λύκειο, με μαθητές αποκλειστικά από την πόλη. Το 1985 έκλεισε το Λύκειο, το οποίο βέβαια η τουρκική κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι παραμένει εν λειτουργία και σήμερα, και μέχρι και σήμερα υπάρχει υποδιευθυντής του Λυκείου, και το μισό κτίριο της σχολής, ένα κομμάτι τέλος πάντων του κτιρίου, θεωρείται ότι ανήκει στο εν λειτουργία σε εισαγωγικά Λύκειο. Βεβαίως η σχολή και μετά το κλείσιμο του Λυκείου 1985 μέχρι και σήμερα δεν έμεινε ένα ίδρυμα κλειστό και τελείως σιωπηλό. Ήταν ένα κέντρο, πραγματικά ήταν μια σύγχρονη ακαδημία, θα λέγαμε. Πολλά σεμινάρια, ιδίως δεκαετία του 90 και μετά, πολλές εκδηλώσεις, επισκέψεις, διάφορες θεολογικές συναντήσεις, διάφορες γιορτινές εκδηλώσεις, και όλοι οι ηγούμενοι που ακολούθησαν, στους οποίους μπορώ να κατονομάσω, μετά τον θάνατο του σχολάρχη το 1991, του Μαξίμου, ο Θεοδωροπόλος, μακαριστός Γερμανός, μετά ο Μοσχονησίων Αγαθονικίας, μετέπειτα Μοσχονησίων και νυν Μητροπολίτης Δέρκων, μετά ο νυν Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο οποίος έκανε πολλά πράγματα σε δράσεις, ακολούθησε για λίγο ο τότε Ερυθρών και νυν Ύμβρου και Τενέδου Κύριλλος, και βεβαίως τώρα είναι, όπως ανέφερα και πριν, ο Αραβισσού, ο Κασιανός. Επί ηγουμενίας του Ελπιδοφόρου, του νυν Αμερικής, ανασυγκροτήθηκε μοναστική αδελφότητα, και αυτό ήταν πραγματικά κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε ένα ευχάριστο γεγονός σήμερα. Ο πρόεδρος των Οφικιαλίων της αδελφότητος Παναγία Παμακάριστος, Αθανάσιος Μαρτίνος, έχει αναλάβει όλα τα έξοδα για την ολική ανακατασκευή, ανακαίνιση, ας το πούμε, του κτηριακού συγκροτήματος. Είναι τώρα στη φάση της εκπόνησης των σχεδίων και της απόκτησης των αδειών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, το κτίριο δεν ξέρω πώς στέκεται από το 1896, μετά από τόσες περιπέτειες, σεισμούς που ακολούθησαν κτλ. Φαντάζομαι αυτή η παρέμβαση θα δόθηκε στο κτίριο και έναν άλλον αέρα. Για μας όμως θα παραμείνει ακριβώς το κτίριο, στο οποίο περάσαμε οι περισσότεροι μας 7 χρόνια της ζωής μας. Όσοι ερχόντουσαν από Ελλάδα, κάναν μόνο 4 χρόνια. Και αυτοί διδάσκονταν, κάνανε στην αρχή ένα μάθημα, νομίζω ένα έτος ή δύο έτη ήταν, εισαγωγή στην τουρκική γλώσσα, ενώ εμείς διδασκόμασταν και στα 4 χρόνια των θεολογικών μας σπουδών, 2 ώρες την εβδομάδα, τουρκική φιλολογία. Όλοι αυτοί που πέρασαν από τη σχολή διατηρούν πραγματικά, όπου και αν είναι, αυτό το πνεύμα της Χάλκης, αυτό που σας είπα, πίστη στην παράδοση και ανοιχτοσύνη, που αυτά τα δύο συνδυάζονται. Νομίζω ότι θέλω να προσθέσω λίγα πράγματα για τη σχέση Πατριαρχείου και Σχολής. Ο νυν Πατριάρχης, ο Βαρθολομαίος, ο οποίος το 1968 επέστρεψε από τις σπουδές του στην Ιταλία, στην Ελβετία και στη Γερμανία και ανέλαβε βοηθός σχολάρχου, και εγώ ήμουν παρόν και έψαλα ως χωράρχης στην χειροτονία του Πρεσβύτερων 19 Οκτωβρίου 1969. Πραγματικά και τότε όταν ήρθε έφερε αυτόν τον αέρα της ανοιχτοσύνης και στη σχολή μας ακόμη πιο έντονα, σας λέω, υπήρχε το πνεύμα αυτό.
με τον τότε Αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίο έγινε ακόμη πιο έντονο. Αυτό το πνεύμα είναι το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εγώ εθαύμαζα τότε και έχω μία φωτογραφία, βρήκα δυστυχώς στο άλμπουμ μου, το πόσο συχνά ερχόντουσαν ξένοι εκκλησιαστικοί ηγέτες επίσημοι στη σχολή. Τότε καταλαβαίναμε ακριβώς ότι κάτι κινείται στο χώρο του χριστιανισμού, αλλά και στο χώρο το διαθρησκειακό. Έχω μια φωτογραφία όταν μας επισκέφτηκε ο Πατριάρχης, ο τότε Πατριάρχης Ρουμανίας, Ιουστινιανός. Θυμάμαι και άλλες επισκέψεις και Ρωμαιοκαθολικούς πολλές φορές και καρδιναλίους. Όλα αυτά τα πράγματα μας έδιναν την εντύπωση ότι παρόλο που ήμασταν στο λόφο της ελπίδας σε ένα νησί, ότι ήμασταν ανοιχτοί στον κόσμο και ότι αυτό το πνεύμα το οποίο εκπροσωπούσαμε είναι το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Λοιπόν, ανέφερα για τις σχέσεις της σχολής μας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Συγκοινωνούν δοχεία. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έγραψε ένα ωραίο κείμενό του ότι υπήρχαν στενοί δεσμοί, υπήρχε εσωτερική πνευματική συνάφεια, αλληλεπίδραση, αντίδοση, αλληλοπεριχώρηση, αλληλοσυμπλήρωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ το διαπίστωσα πραγματικά και ελπίζουμε ότι όταν θα ανοίξει η σχολή αυτά τα πράγματα θα ξαναγίνουν πραγματικότητα. Εμείς στη Χάλκη, στα χρόνια τα δικά μου, διδαχθήκαμε, που νομίζω ήταν σπάνιο τότε και στις θεολογικές σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω αν γινόταν, ιστορία της οικουμενικής κίνησης. Δηλαδή, ξέραμε ότι όταν ανοιγόμαστε προς τους άλλους χριστιανούς, όχι μόνο δεν απεμπολούμε την πίστη μας, αλλά ουσιαστικά έχουμε την ευκαιρία να μαρτυρήσουμε γι' αυτό. Και εγώ όταν συνέχισα στη Γερμανία, κατανόησα πόσο σημαντικό ήταν να πιστεύουμε ότι ο διάλογος όχι μόνο δεν οδηγεί σε εξασθένιση της ταυτότητάς μας, αλλά μάλλον την εμπλουτίζει και μας δίνει τη δυνατότητα ακριβώς να γνωρίσουμε τους άλλους και γνωρίζουν τους άλλους να εκτιμήσουμε την παράδοσή μας και να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Θα κλείσω με ένα απόσπασμα από ένα από τα πολλά κείμενα τα οποία έχω γράψει για τη Χάλκη. Δεν με αφήνει η Χάλκη, είναι κάτι το οποίο μου έμεινε μια ζωή, διότι το όνειρό μου ακριβώς όπως σας είπα ήταν να σπουδάσω στην Γερμανία και να επιστρέψω για να διδάξω στη Χάλκη και μάλιστα την πόλη, το πανεπιστήμιο όπου σπούδασα το επιλέξαμε με τον τότε βοηθό σχολάρχη, όπως είχα πει, Αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίο Αρχοντώνη. Και αυτό ήταν η Τιβίνγκη, η οποία μας ήταν γνωστή από τους διαλόγους των θεολόγων της, των θεολόγων της Τιβίνγκης, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιερεμία, τον Δρανό, στο δεύτερο ήμιση του 16ου αιώνα. Και από εκεί πήγα κι εγώ να γίνω Τιβίνγκιος θεολόγος, ορθόδοξος βέβαια, και να γυρίσω για να μπορέσω να διδάξω εδώ πέρα. Αυτό μου έμεινε, αλλά πιστεύω ότι όπως όλοι οι Χαλκίτες, όπου κι αν είμαστε, όπου κι αν διδάξαμε, είχαμε αυτό το πνεύμα της Χάλκης. Το άκουσα από πολλά παιδιά που έτυχε να έχουν καθηγητές από φίλους της Χάλκης, θεολόγους στη μέση εκπαίδευση, που μου έλεγαν τα παιδιά αυτά ότι είχαν ιδιαίτερη συμπάθεια προς αυτούς τους Χαλκίτες θεολόγους. Είναι αυτό το οποίο μας ενέπνευσε η Χάλκη και το τονίζω ακόμη μια φορά, προέκυψε αυτό από το συνδυασμό μονής και σχολής για μένα. Αυτό χωρίς ίχνος ιδρυματισμού, διότι δεν είναι σε όλες τις εκκλησιαστικές σχολές εισαγωγικά τα πράγματα ίδια. Στη Χάλκη όμως δεν είχαμε. Ήταν η εγκύτητα στην Κωνσταντινούπολη, ήταν μια παράδοση του Οικουμενικού Πατριαρχείου διαφορετική, ήταν τα χρόνια όπως τα έζησα εγώ, ήταν το περιβάλλον το ανοιχτό, ίσως το πολυπολιτισμικό και άλλα πράγματα. Εγώ πιστεύω βέβαια ότι ήταν πάνω απ' όλα η πίστη σε μια παράδοση η οποία στις εκφάνσεις της με τους μεγαλύτερους πατέρας ακριβώς κατανοούσε τη θεολογία ως διάλογο με την εποχή της. Νομίζω μας την έλεγαν αυτή τη φράση, την περίφημη
του Γρηγορίου του Ναζιανζινού, που διατέλεσε και Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, «Μη φοβηθείς την πρόοδον, φοβήθητη την αλωτρίωση». Η αλωτρίωση δεν επέρχεται με την πρόοδο, με την ανοιχτοσύνη, με το διάλογο. Ίσως η κλειστότητα να είναι πηγή μεγαλύτερας αλωτρίωσης. Είμαι βέβαιος γι' αυτό μάλλον. Η εσωστρέφεια, η κλειστότητα παράγει αλωτρίωση και φουνταμενταλισμό. Κλείνω λοιπόν διαβάζοντας ένα απόσπασμα από ένα κείμενό μου, το οποίο έχει ως εξής. Μιλώντας, πιστεύω, και εξ ονόματος των άλλων χαλκητών, είμαστε γύρω στους 1000 οι απόφοιτοι, εκφράζω την βεβαιότητα ότι η σχολή μας έδωσε όλα τα απαραίτητα εφόδια για να πορευθούμε ως χριστιανοί και σύγχρονοι άνθρωποι με ραχοκαλιά της ζωής μας, αυτό που εμένα με ενθουσιάζει, την ελευθερία την οποία μας χαρίζει η μετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Τη ελευθερία ή Χριστός ημάς ελευθέρωσε. Νομίζω η ελευθερία είναι μια έννοια κεντρική χριστιανική. Θα προκαλέσει σε μερικούς έκπληξη αυτό το πράγμα. Για μένα, το επαναλαμβάνω, η ελευθερία είναι βίωμα κατεξοχήν χριστιανικό και έννοια κατεξοχήν χριστιανική. Η Εκκλησία χρειάζεται σήμερα δυναμικούς κληρικούς και θεολόγους, αφιερωμένους ψυχήτε και σώματι στον Χριστό, οι οποίοι παράλληλα θα ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό, ανθρώπους με καλλιέργεια και ευαισθησία, φιλοκαλικούς, φιλανθρώπους, ανοιχτούς. Από το 1971 το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύει τα στελέχη του στην ιστορική κοιτίδα του. Το θεολογικό του φυτώριο παραμένει κλειστό και αυτό αποτελεί μέγα τραύμα στον κορμό της Μεγάλης Εκκλησίας, τα πρόσθετα και μεγάλη απώλεια για ολόκληρη την Ορθοδοξία. Και η ευχή, η σχολή μας πρέπει να λειτουργήσει και πάλι, διαφυλάσσοντας και προβάλλοντας τις πολύτιμες παραδόσεις και το πνεύμα της Χάλκης, που είναι το ίδιο το πνεύμα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, της Αγιοσύνης και της οικουμενικότητός της. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που ο κύκλος αυτός μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω διαδικτυακά στο ευρύτερο κοινό για την ιδιαίτερη ιστορία της πόλης και ειδικότερα για μία προσωπικότητα που είναι συνδεδεμένη με σημαντικές στιγμές της ιστορίας της και με την θεολογική σχολή της Χάλκης. Πριν ξεκινήσω την ομιλία μου, επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στη Γενική Πρόξενο της Κωνσταντινούπολης, κυρία Τζορτζίνα Σουλτανοπούλου, και στην κυρία Ευαγγελία Αχλάδη, υπεύθυνη της βιβλιοθήκης του Σισμανόγλιου Μεγάλου και ειδικότερα της ιστορικής συλλογής του πατρός Μελετίου Σακουλίδη, για την τιμή που μου έκαναν να λάβω μέρος με θέμα ομιλίας «Η ζωή και το έργο του καθηγητή της θεολογικής σχολής της Χάλκης, Βασίλειου Σταυρίδη». Ο καθηγητής γεννήθηκε στο Γαλατά στις 28 Δεκεμβρίου του 1925. Τον πατέρα του τον έλεγαν Θωμά και είχε γεννηθεί στο χωριό Καλφά της Ανατολικής Θράκης το 1882. Σπούδασε στο Ιταλικό Εμπορικό Λύκειο της Κωνσταντινούπολης και ασκούσε το επάγγελμα του λογιστή. Τη μητέρα του την έλεγαν Θηρεσία, το γένος Σιταρά και καταγόταν από την Πάνορμη. Ήταν απόφοιτη του Ζαπίου Παρθεναγωγείου Κωνσταντινουπόλεως και είχε διδάξει για ένα χρονικό διάστημα στα σχολεία της Κιζίκου. Ο Βασίλειος Σταυρίδης είχε έναν μεγαλύτερο αδελφό που ονομαζόταν Κωνσταντίνος. Το 1929 η οικογένειά του μετακόμισε στο Βαφεοχώρι, στον Μποιατζίκιο του Βοσπόρου. Ο Σταυρίδης τότε ήταν 4 ετών. Στη συνέχεια γράφτηκε στην αστική σχολή Βαφεοχωρίου και μετά στη μεγάλη του γένους σχολή, από την οποία αποχώρησε το 1941. Στο Βαφεοχώρι γνώρισε
τον υψηλού κύρους καθηγητή της θεολογικής σχολής Ιωάννη Παναγιωτίδη, ο οποίος τον βοήθησε να σπουδάσει στη θεολογική σχολή της Χάλκης, από την οποία αποφύτησε αριστούχος το 1947, αφού πρώτα υπέβαλε ενέσιμο επιπτυχίο διατριβή με θέμα «Ο χαρακτηρισμός του Οριγένους». Στη σχολή απέκτησε γέροντα τον Μητροπολίτη Σταυροπόλεως Ιωακήμ Πελεκάνο, σχολάρχη της θεολογικής σχολής της Χάλκης, μετέπειτα Μητροπολίτη Δέρκων. Είχε την τύχη να έχει δασκάλους υψηλής μορφώσεως, όπως στο γυμνάσιο τον Αλέξανδρο Ιατρόπουλο, Στυλιανό Στασιμόπουλο, Γεώργιο Δικταμπάνη, Ιωάννη Καραγιάννη, Χριστόδουλο Κωνσταντινίδη, Δημήτριο Ασπρόπουλο και Μιχαήλ Χατζηαθανασίου. Στο θεολογικό τμήμα τους Μητροπολίτες Φιλαδελφία Εμιλιανό και Νεοκεσαρίας Χρυσόστομο, τον Ιωάννη Παναγιωτίδη, τον Μέγα Οικονόμο Γεώργιο Αναστασιάδη και τον Εμμανουήλ Φωτιάδη, από τους οποίους διδάχθηκε πολλά, απέκτησε εκκλησιαστικό φρόνημα, θεολογική παιδεία και άλλα εφόδια τα οποία στη ζωή του ήταν χρήσιμα και πολύτιμα. Μετά την αποφύτισή του από τη θεολογική σχολή της Χάλκης, το Σεπτέμβριο του 1948 μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για ανώτερες σπουδές. Έλαβε υποτροφίες από την οργάνωση Αμερικανικός Ελληνικός Εκπαιδευτικός Προοδευτικός Σύλλογος και από την θεολογική σχολή Άντοβερ Νιούτον. Για να ανταπεξέλθει στα έξοδα των σπουδών του, εργαζόταν το θέρος ως γραμματέας στη θεολογική σχολή του Τιμίου Σταυρού Μπρουκλάιν της Μασαχουσέτης. Δίδαξε κατά τα έτη 1949-1951 θρησκευτικά μαθήματα στο απογευματινό σχολείο της Ελληνοορθόδοξης Κοινότητας Βοστόνης και έψαλε στον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου όταν ήταν ιερατικός προϊστάμενος ο αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Κουκούζης, μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής. Την ίδια περίοδο είχε συμφοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης τους καθηγητές Παναγιώτη Χρήστου και Γεώργιο Τσούμαν. Το 1949 υπέβαλε τη διπλωματική του εργασία με θέμα «Η ηθική του Κλίμεντος Αλεξανδρέως» και έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, όπου ετοίμασε διδακτορική διατριβή με θέμα «Θεολογική εκπαίδευση εν τη Αλεξανδρινή σχολή», την οποία υποστήριξε τον Ιούνιο του 1951 και αναγορεύτηκε διδάκτορας με βαθμό άριστα. Υπήρχε η δυνατότητα και είχε πολύ καλές ευκαιρίες να μένει στην Αμερική για μια καλύτερη ζωή σε σχέση με αυτήν που έζησε σε δύσκολες εποχές στην πόλη. Προτίμησε όμως να επιστρέψει στην πόλη διότι την αγαπούσε και για να διδάξει στη θεολογική σχολή της Χάλκης. Τον Οκτώβριο του 1951 διορίστηκε επί Πατριάρχου Αθηναγόρα από την Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθηγητής της Εκκλησιαστικής Ιστορίας στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης σε ηλικία μόλις 26 ετών. Του ανετέθηκε το μάθημα Ιστορία της Οικουμενικής Κίνησης, το οποίο για πρώτη φορά διδάχθηκε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και αργότερα στις άλλες Ορθόδοξες Θεολογικές Σχολές. Την περίοδο εκείνη είχαν διοριστεί οι καθηγητές οι διάκονοι Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης, μετέπειτα Μύρων και Εφέσου και Μάξιμος Ρεπανέλης, μετέπειτα Μητροπολίτης Σταυροπόλεως και ο Κωνσταντίνος Καλλίνικος. Συγχρόνως ανέλαβε καθήκοντα επιμελητή της Θεολογικής Σχολής, γραμματέως του Καθηγητικού Συλλόγου και ορίστηκε μέλος της Τριμελούς Επιτροπής των Καθηγητών της Βιβλιοθήκης. Το 1952 κλήθηκε να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία ως Τούρκος υπήκοος στον τουρκικό στρατό.
Παρακολούθησε στρατιωτικά μαθήματα στη σχολή εφέδρων αξιωματικών του πεζικού στην Άγκυρα και υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός στο πεζικό στην Αμερικανική βάση της Άγκυρας έως τις 21 Οκτωβρίου του 1953. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1953 νυφεύθηκε την Ιουλία Ζαφυριάδου στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Το μυστήριο του γάμου τέλεσε ο Μητροπολίτης και Σχολάρχης της Θεολογικής Σχολής Χάλκης Οικονίου Ιάκωβος. Οι νεόνυμφοι έμειναν στο Μέγα Ρεύμα, στο Αρναούτιο, έως το 1965 και στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στην ιδιόκτητη οικία τους στο κέντρο της πόλης, στο Τζιχάνγκυρ. Καρπός του γάμου ήταν να φέρουν στον κόσμο την Ελένη και τον Θωμά. Ο Βασίλειος συνέχισε το διδακτικό του έργο με επιτυχία έως τον Ιούλιο του 1971, οπότε έκλεισε η Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Τότε ήταν 54 ετών, νέος δραστήριος, δημιουργικός, παραγωγικός και εργατικός. Προτίμησε να μένει με την οικογένειά του στην πόλη σε μια δύσκολη εποχή που έφευγαν οι Ρωμιοί. Δεν συνταξιοδοτήθηκε, συνέχισε τις δραστηριότητες του στη σχολή, προσφέροντας υπηρεσίες στη βιβλιοθήκη της και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο τον ανέθεσε διάφορες θέσεις και αποστολές στην πόλη και στο εξωτερικό. Το 1975 κάλεσαν τον Σταυρίδη να διδάξει ως τακτικός καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στον Παλαμάν Τιβάνου. Το μάθημα της εκκλησιαστικής ιστορίας, το οποίο δίδαξε μέχρι που ξέσπασε ο πόλεμος το 1980. Κατά τα έτη 1985-1988 δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στο τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τα μαθήματα Ιστορία της Οικουμενικής Κινήσεως και η Θεολογική Διάλογη της Ορθοδοξίας, καθώς και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα το μάθημα της Ιστορίας του Δυτικού Χριστιανισμού. Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός, μαθητής του, τον Φεβρουάριο του 1986, ίδρυσε τη Θεολογική Σχολή του Αποστόλου Ανδρέας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Κάλεσε επίσημα να αναλάβει τη διοίκηση της σχολής και να διδάξει τα μαθήματα της ειδικότητάς του. Την περίοδο εκείνη, λόγω των υποχρεώσεών του, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην πρόταση του Αρχιεπισκόπου. Δίδαξε αργότερα κατά το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Ο Βασίλειος Σταυρίδης αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στη μελέτη και στο συγγραφικό έργο. Άρχισε να δημοσιεύει μελέτες από το 1951. Θεωρείται ο πολυγραφότερος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Το όνομά του συναντάται συχνά σε βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, τιμητικούς τόμους, εγκυκλοπαίδειες και σε εφημερίδες και αλλού. Το έργο του είναι αξιόλογο και ξεπερνάει τα 1000 δημοσιεύματα. Περιλαμβάνει μονογραφίες, μελέτες, δοκίμια, διδακτικά εγχειρίδια, άρθρα, διαλέξεις, ανακοινώσεις, ομιλίες, κηρύγματα, βιογραφίες, βιβλιοκρισίες και βιβλιοπαρουσιάσεις. Το μεγαλύτερο μέρος είναι δημοσιευμένο στην ελληνική και σε άλλες γλώσσες. Έχει γράψει πολλά βιβλία, από τα οποία τα σημαντικότερα είναι «Η Οικουμενική Πατριάρχε 1860 σήμερον», «Η Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου 1453 σήμερον», «Η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης», «Ο Συνοδικός Θεσμός εις το Οικουμενικών Πατριαρχείων», «Εμητροπόλης Χαλκιδόνος Δέρκων και Πριγκυπωνήσων», «Επισκοπική Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου», «Εις την πόλη Χριστιανικέ Ομολογίε, Κοινότητε και Παρικίε» και άλλα. Στις 29 Δεκεμβρίου του 1979 τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το ανώτατο βραβείο για το δίτομο γκώδι έργο του με τίτλο
η Οικουμενική Πατριάρχη 1860 σήμερον, το οποίο το 2004 επανεκδόθηκε εμπλουτισμένο από τον εκδοτικό οίκο αδελφών Κυριακίδη. Το έργο του είναι πλούσιο, αξιόλογο και πολύτιμο για τους ερευνητές και μελετητές. Αναφέρεται κυρίως στην ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των Μητροπόλεών του, στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και σε διάφορα εκκλησιαστικά και ιστορικά θέματα. Ο καθηγητής αξιοποιούσε σπάνια και δυσέβρετη βιβλιογραφία. Πολλοί είναι αυτοί που μέχρι σήμερα ανατρέχουν σε μελέτες του για να βρουν πληροφορίες και βιβλιογραφία. Εργαζόταν πολύ οργανωμένα και συστηματικά στο γραφείο του και είχε αντοχές για δουλειά πολλές ώρες. Ήταν πιστός και αφοσιωμένος στο καθήκον του. Μελετούσε πολύ συχνά στις βιβλιοθήκες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και σε άλλες. Γνώριζε πολύ καλά το γνωστικό αντικείμενό του, τη βιβλιογραφία και είχε πολύ καλή μνήμη. Έλαβε μέρος σε πολλά επιστημονικά, θεολογικά και ιστορικά συνέδρια και συμπόσια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης έδωσε πολλές διαλέξεις και ομιλίες. Γνώριζε εκτός από την μητρική του γλώσσα την ελληνική, την αγγλική, τουρκική, λατινική, γαλλική και γερμανική γλώσσα. Ο Βασίλειος Σταυρίδης υπήρξε μέλος διαφόρων συνοδικών επιτροπών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπως επί των διαχριστιανικών ζητημάτων, επί του διαλόγου μετά των μη χαλκιδονίων εκκλησιών, επί του διαλόγου μετά της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, επί των θεολογικών μελετών και άλλων. Εκπροσώπησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Επιτροπή Πανορθοδόξων Συνόδων και Πανχριστιανικών Συνεδρίων, στην Επιτροπή επί των Λαϊκών του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και αλλού. Από το 1951 έως το 1956 διετέλεσε μέλος της Αμερικανικής Εταιρείας της Εκκλησιαστικής Ιστορίας και από το 1968 έως το 1975 μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Από 3 έως 7 Δεκεμβρίου του 1987 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος επισκέφθηκε επίσημα μετά από πρόσκληση τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο με Πατριαρχική Αντιπροσωπεία στο Βατικανό, τον οποίο συνόδευσε ο καθηγητής. Ο Πάπας τίμησε τον Σταυρίδη με το ανώτατο οφίκιο του Ταξιάρχη Γρηγορίου του Μεγάλου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος μετά την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο στις 1 Ιανουαρίου του 1992 στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου τίμησε το δάσκαλό του με το οφίκιο του Άρχοντος διδασκάλου του Ευαγγελίου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Στη συνέχεια για μία ακόμη φορά τον τίμησε στις 25 Μαΐου του 2005 με το Σταυρό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα. Ο Σταυρίδης δίδαξε και υπηρέτησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο ευόρκως και τιμιότατα ζήλο και συνέπεια. Ήταν συνεργάσιμος με τους συναδέλφους του και, καλός καθηγητής στους φοιτητές του. Συνεργάστηκε με τους σχολάρχες της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, Ικονίου Ιάκωβο και Σταυροπόλεως Μάξιμο και με τον Μητροπολίτη Εφέσου Χρυσόστομο. Ακόμα με τους Πατριάρχες Αθηναγόρα, Δημήτριο και Βαρθολομαίο σε εκκλησιαστικά ζητήματα και έφερε εις πέρας με μεγάλη επιτυχία όπου τον ανέθεσαν διάφορες αποστολές και καθήκοντα. Οι μαθητές και οι φίλοι του Βασίλειου κατά καιρούς έγραψαν με αγάπη και σεβασμό για το δάσκαλό τους. Το 1967 ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος ως διάκονος και αργότερα βοηθός σχολάρχου της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ανέλαβε να συγγράψει το βιογραφικό του στη θρησκευτική και ηθική εγκυκλοπαίδεια. Αργότερα για τον καθηγητή έγραψαν οι Μητροπολίτες Περιστερίου Χρυσόστομος και Εφέσου Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης, ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών Σπυρίδων Κοντογιάννης,
ο ομιλών μονογραφία και άλλοι. Με τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, Βασίλειο Σταυρίδη, σχετίζομαι από τα παιδικά μου χρόνια. Το γνώρισα από τον Μητροπολίτη Δέρκον Κωνσταντίνο, μετέπειτα Νικαίας που εκκλησιαζόταν σε ναούς της Μητροπόλεως Δέρκον, με τον οποίο είχε πολύ καλές σχέσεις. Αργότερα στη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης τον είχα καθηγητή και στις διακοπές των εορτών τύχαινε να ταξιδεύουμε μαζί στο λεωφορείο από Θεσσαλονίκη προς Κωνσταντινούπολη και το αντίθετο. Μαζί του ανέπτυξα στενές σχέσεις όταν ήμουν φοιτητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, κυρίως όταν ξεκίνησα να ετοιμάζω τη μεταπτυχιακή μου εργασία και ζήτησα τις συμβουλές του. Μετά την ολοκλήρωση των διδακτορικών μου σπουδών, συνδέθηκα ακόμα περισσότερο μαζί του λόγω κοινών επιστημονικών ενδιαφερόντων. Κάθε φορά που πήγαινα στην πόλη, τον επισκεπτόμουν στην οικία του. Είχα πολλές επικοδομητικές συζητήσεις και συνεργαζόμουν μαζί του. Διδάχθηκα πάρα πολλά, έμαθα πολλά για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, για την Θεολογική Σχολή της Χάλκης, για την ομογένεια της πόλης και για πρόσωπα που γνώρισε και έζησε από κοντά. Για να με ευχαριστήσει, συγκέντρωνε από θρησκευτικές τελετές και εκδηλώσεις, αναμνηστικά φυλάδια, μετάλλια, άρθρα από τις εφημερίδες απογευματινή και ηχό που με ενδιέφεραν και άλλα. Μάζευε και για άλλους ενθύμια, βιβλία, ημερολόγια τσέπης, φυλάδια και άλλα. Ακόμα συγκέντρωνε σε μαθητή του στη Θεσσαλονίκη φύλλα των εφημερίδων της απογευματινής και της ηχούς και άλλα, τα οποία έστελνε με γνωστούς του για να ενημερώνεται για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και για την πόλη. Στο σπίτι του δεχόταν τους πάντες με καλή διάθεση και χαρά, το οποίο θύμιζε μια παλαιά εποχή. Στολισμένο, με ωραίους πίνακες, με ενδιαφέροντα παλαιά αντικείμενα, με ωραία έπιπλα και με μία αξιόλογη βιβλιοθήκη. Δεχόταν στο σαλόνι και καθόταν σε μία συγκεκριμένη πολυθρόνα. Ο κάθε επισκέπτης, όπως με έλεγε, συνήθιζε να κάθεται πάντα στην ίδια πολυθρόνα. Κατά καιρούς με έλεγε «εδώ καθόταν ή κάθεται ο τάδε Μητροπολίτης» και άλλοι. Ορισμένες φορές έκλεινε τις κουρτίνες για να μην βλέπουν από την απέναντι πολυκατοικία οι γείτονες που είχαν εγκατασταθεί από τα βάθη της Ανατολής. Δεν ήθελε να προκαλεί, διότι έζησε δύσκολες μέρες λόγω της πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε εκείνη την εποχή. Ήταν πολύ προσεκτικός και επιφυλακτικός στις σχέσεις του, κυρίως ανθρώπους που δεν γνώριζε καλά. Όταν επρόκειτο να συνεργαστούμε επιστημονικά, καθόμασταν στο γραφείο του, το οποίο κοσμούσε η πλούσια βιβλιοθήκη του με τις σπάνιες εκδόσεις. Το χειμώνα το χώρο θέρμαινε μία εντυπωσιακή μεγάλη παλαιά ξυλόσωμα. Πάντα έφερνε μία κόλλα και ένα στυλό να σημειώνω για να μην ξεχαστούν αυτά που συζητούσαμε και αποφασίζαμε να πράξουμε. Ήταν ήρεμος, ευγενικός, ευχάριστος, συνεργάσιμος, με καλή διάθεση, δεν πρόσβαλε και δεν επέβαλε τη γνώμη του. Το διάστημα που ετοίμαζα το βιβλίο του με τίτλο «Ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, Βασίλειος Σταυρίδης, μια ιστορική και πνευματική προσωπικότητα της Κωνσταντινούπολης», το οποίο εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Αδελφών Κυριακίδη στη Θεσσαλονίκη το 2013, μου διέθεσε το αρχείο του και επέλεξα κατά τη γνώμη μου τα κυριότερα έγγραφα και τις φωτογραφίες. Όταν τον ρωτούσα ποια κατά τη γνώμη του θα μπορούσαν να είναι σημαντικά από το πολύτιμο αρχείο του ή αν ήθελε κάτι να συμπεριληφθεί στο βιβλίο, με απαντούσε «εσύ είσαι ο συγγραφέας και βάζεις ό,τι θέλεις». Όταν θεωρούσα κάτι σημαντικό από το αρχείο του, το έβαζα στην άκρη και ζητούσα πληροφορίες. Πρόθυμος, με χαρά, απαντούσε στις απορίες μου. Ο καθηγητής χρησιμοποιούσε μία απαρχαιωμένη γραφομηχανή που είχε από την δεκαετία του 1950, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται οι αναγνώστες να διαβάσουν τα δοκίμια και τις επιστολές.
Ωστόσο όμως καθιστούσαν μια ευχάριστη και διασκεδαστική ατμόσφαιρα με την απλή καθαρέβουσα που χρησιμοποιούσε με σαφήνεια. Ο Μητροπολίτης Νικαίας Κωνσταντίνος κάποια μέρα τον είπε να πάρει μια καινούρια γραφομηχανή, διότι η παλαιά δεν λειτουργούσε σωστά. Εκείνος την είχε συνηθίσει και δεν την αντικαθιστούσε με νέα γραφομηχανή. Τα περισσότερα βιβλία του εξέδωσε στον εκδοτικό οίκο Αδελφών Κυριακίδη στη Θεσσαλονίκη. Πολλά από αυτά εμπιστεύτηκε το υλικό τους να μεταφέρω από την πόλη στη Θεσσαλονίκη στον μακαριστό εκδότη Τάσο Κυριακίδη. Κάθε φορά που αναχωρούσα από το σπίτι του στην πόρτα, στάβρωνε το φάκελο που περιείχε βιβλίο του. Ο καθηγητής ήταν πολύ ευγενικός και όταν έφευγαν οι επισκέπτες από το σπίτι του, έβγαζε από το κρεμαστάρι το φόρεμά τους, το κρατούσε στα χέρια του και επέμενε σε όσους δεν δεχόταν να φορέσει το φόρεμά τους. Εγώ, ίσως και άλλοι, αισθανόμουν άβολα απέναντι στον καθηγητή για την ευγένειά του, την οποία σεβόμουν. Στον πρώτο όροφο της οικίας του έμενε ο μαθητής του Μητροπολίτης Θεοδωροπόλεως Γερμανός από το 1996 έως το 2016. Μαζί του είχε άριστες σχέσεις και είχαν καθημερινά αλληλοεπισκέψεις. Συζητούσαν για διάφορα εκκλησιαστικά θέματα. Ο Μητροπολίτης Θεοδωροπόλεως Γερμανός στις συζητήσεις του αναφερόταν στον γέροντά του Μητροπολίτη Βέρκον Ιάκωβο. Τα τελευταία χρόνια ο Θεοδωροπόλεως Γερμανός δεν μπορούσε να επισκεφθεί τον καθηγητή που έμενε στον επάνω όροφο λόγω γύρατος και τον επισκέπτονταν καθημερινά ο καθηγητής τον οποίο θεωρούσε Άγιο και δεχόταν την ευλογία του. Ο καθηγητής μου έδωσε πολλά ιστορικά, ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία από την προσωπική του βιβλιοθήκη και το πολύτιμο αρχείο του. Μέρος των βιβλίων που δεν χρησιμοποίησα δώρισα με ιδιόχειρη αφιέρωση στην οποία αναφέρεται το όνομά του στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρεξηνίων Χωρών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, στο οποίο υπηρετώ ως αναπληρωτής καθηγητής. Ακόμα κατά καιρούς έδωσε και σε άλλους βιβλία κυρίως θεολογικού περιεχομένου. Ήθελε αυτά που είχε μαζέψει με πολύ κόπο και μόχθο μία ζωή να έχουν συνέχεια και να αξιοποιηθούν. Κάθε φορά που μου έδινε έναν μεγάλο αριθμό βιβλίων του, μου έλεγε «Σήμερα σε δίνω ένα κομμάτι από τη ζωή μου». Σε μία από τις επισκέψεις μου στο νοσοκομείο Βαλουπλή που θεραπευόταν, με είχε πει «Τα δικά μου τα πράγματα έχουν πάει σε καλά χέρια και είμαι ήσυχος» και αισθανόταν χαρούμενος. Τα βιβλία και τα περιοδικά που είχαν μαλακό εξώφυλλο φρόντιζε να τα δένει με ύφασμα ή δέρμα, κυρίως σε πράσινο χρώμα, τα οποία στο κάτω μέρος της ράχης φέρουν τα αρχικά γράμματα Β, Θ, Σ, δηλαδή Βασίλειος Θωμάς Σταυρίδης. Ο καθηγητής διάβαζε τα βιβλία που προοριζόταν για τη βιβλιοθήκη του. Συνήθιζε να υπογραμμίζει με μολύβι και έβαζε διάφορα σύμβολα στα σημεία που τον ενδιέφεραν. Οι σημειώσεις του ακόμα είναι χρήσιμες και πολύτιμες για μένα. Τα βιβλία του κοσμούν τη βιβλιοθήκη μου και το γραφείο μου στο Πανεπιστήμιο, τα οποία χρησιμοποιώ και ενθυμούμε με ευγνωμοσύνη τον δάσκαλό μου. Από το πολύτιμο αρχείο του αξιοποίησα στοιχεία και φωτογραφίες σε μελέτες μου. Είχα κερδίσει την εμπιστοσύνη του και με εμπιστεύτηκε να γράψω βιβλίο για τη ζωή του και για την οικογένειά του. Με αποκαλούσε μετά την Ελένη και τον Θωμά τρίτο παιδί του. Ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, Βασίλειος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος διατηρούσε φιλία με τον Σταυρίδη από τα μαθητικά του χρόνια στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, σε μία τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί του την περίοδο που ετοίμαζα το βιβλίο για τον καθηγητή, μου είχε πει «Τον Βασίλη τον γνωρίζω 70 και πλέον χρόνια. Δεν είναι άνθρωπος που εύκολα εμπιστεύεται». Πράγματι ο καθηγητής ήταν πολύ προσεκτικός στις σχέσεις
και στη συμπεριφορά του με τους ανθρώπους. Οι μαθητές του τον σεβόταν, τον εκτιμούσαν και τον αγαπούσαν. Δεν έκανε διακρίσεις και είχε καλές σχέσεις με όλους. Διατηρούσε με τους περισσότερους επαφές και είχε επικοινωνία μέχρι τέλος της ζωής του. Ήθελε τους μαθητές του να έχει φίλους, χαιρόταν που κατέλαβαν διάφορες εκκλησιαστικές και κοινωνικές θέσεις. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος ήταν μαθητής του, τον σεβόταν και τον εκτιμούσε ιδιαίτερα και ρωτούσε πάντα για το δάσκαλό μας. Θυμόταν όταν ήταν φοιτητής της θεολογικής σχολής της Χάλκης, κάθε μήνα το Σάββατο ο καθηγητής προσκαλούσε τους μαθητές του στην οικία του στο Μέγα Ρεύμα για τσάι με πολύτικα κεράσματα που ετοίμαζε η σύζυγός του για να τους δει από κοντά και να συνομιλήσει μαζί τους. Ο καθηγητής ήταν πολύ γνωστός και αγαπητός στην πόλη, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διακρινόταν για την απλότητά του, για την κωνσταντινουπολίτικη ευγένεια, τη λεπτότητα του χαρακτήρα του και για τη μόρφωσή του. Απέφευγε τη φλιαρία, τις υποσχέσεις, τις μεγαλοστομίες, τα κοινωνικά σχόλια, τους επένους που δεν ανταποκρίνονται και πάντα έλεγε για όλους μία καλή κουβέντα. Παρακολουθούσε όλα τα γεγονότα με θετική διάθεση και πρόθεση και αγαπούσε το Πατριαρχείο. Για το λόγο αυτό είχε κερδίσει την εκτίμηση και το σεβασμό από όλους τους συνανθρώπους του. Ήταν καθηγητής πολλών που κατήχαν και κατέχουν υψηλές θέσεις στην κοινωνία, όπως ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Με τον δάσκαλο, όταν περπατούσα στο δρόμο, χαιρετούσε και μιλούσε με τους πάντες. Έκανε στάσεις και έπιανε συζητήσεις. Αγαπούσε τους συνανθρώπους του, τους σκεπτόταν, προβληματιζόταν και ενδιαφερόταν για τα προβλήματά τους και τους βοηθούσε. Ήθελε να έχει καλές σχέσεις με όλους. Έβαζε μέσα σε φάκελο χρήματα τα οποία έδινε να δώσω στον αείμνηστο πατέρα Νικόλαο Παλαιολόγο, προϊστάμενο της κοινότητας θεραπείων για να δώσει σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Αργότερα πληροφορήθηκα ότι έδινε χρήματα και σε άλλους που είχαν ανάγκη. Τον καθηγητή μπορούσε κανείς να τον συναντήσει στο φανάρι, στους ναούς, στους δρόμους της πόλης και στη Χάλκη. Κάθε Τετάρτη από τον Τζιχάνγκυρ πεζός κατηφόριζε στην αποβάθρα των πλοίων. Έπαιρνε το πλοίο της γραμμής για την Χάλκη και ανερχόταν τον λιθόστρωτο του λόφου της Ελπίδας για να εργαστεί στην θεολογική σχολή της Χάλκης, στο γραφείο του και στη βιβλιοθήκη. Η σύζυγος του καθηγητή, η Ιουλία, ήταν ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος με ιδιαίτερα χαρίσματα, λογική, έξυπνη, αρχόντισσα και διακρινόταν για την ευγένειά της. Βρισκόταν πάντα δίπλα στον καθηγητή, ο οποίος την εκτιμούσε ιδιαίτερα και ο λόγος της είχε βαρύτητα. Πάντα μιλούσε για αυτήν και την έλεγε με το όνομα Τζούλια. Με την ευκαιρία των 57 χρόνων οικογενειακής ζωής την αφιέρωσε το βιβλίο του με τίτλο «Δημοσιεύματα, μία εξικονταετία 1951-2010» που εκδόθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2011. Η Ιουλία γεννήθηκε στο Μέγα Ρεύμα στις 5 Απριλίου του 1930. Τα εγκύκλια γράμματα διδάχθηκε στην αστική σχολή Μεγάλου Ρεύματος. Στη συνέχεια σπούδασε στο Αμερικανικό Κολέγιο Θηλαίου Κωνσταντινούπολης και αποφύτησε από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου της πόλης. Δίδαξε βιολογία στο ίδιο κολέγιο κατά τα έτη 1951-1976. Σε κάθε επίσκεψη που πραγματοποιούσα στο σπίτι τους εμφανιζόταν στην αρχή για να χαιρετήσει και με λίγα λόγια αποχωρούσε στην κουζίνα. Κάποια στιγμή μας έφερνε τα πολύτικα κεράσματα, τη βυσσινάδα και άλλα που έφτιαχνε η ίδια της. Στο τέλος των συζητήσεων ερχόταν και καθόταν στο σαλόνι και μας έκανε παρέα. Ήταν πολύ ευχάριστη στις συζητήσεις και είχε χιούμορ. Γνώριζε πολύ καλή μαγειρική την οποία συμβουλευόμουν.
Είχε ένα παλαιό σημειωματάριο, το οποίο είχε πολίτικες συνταγές για φαγητά και γλυκά. Μερικές φορές κρατούσα σημειώσεις. Ο καθηγητής σιωπούσε, άκουγε με προσοχή και δεν έπαιρνε μέρος στις μαγειρικές συζητήσεις. Το ζεύγος Σταυρίδη ήταν πολύ αγαπημένο και υπόδειγμα στην κοινωνία. Η Ιουλία το τελευταίο διάστημα της ζωής της νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της πόλης. Απεβίωσε στις 15 Δεκεμβρίου του 2014. Ο καθηγητής μετά το θάνατό της συνέχισε για μικρό χρονικό διάστημα τις δραστηριότητες του, όμως δεν άντεξε την απουσία της. Ασθένησε και θεραπευόταν στο σπίτι του, όπου απεβίωσε το απόγευμα της Παρασκευής στις 19 Φεβρουαρίου του 2016. Την κηδεία του τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου και τάφηκε στο νεκροταφείο της κοινότητας Μεγάλου Ρεύματος κοντά στην πολύ αγαπημένη σύζυγό του. Ολοκληρώνοντας, επιθυμώ να αναφέρω ότι σε ένδειξη ευγνωμοσύνη, σεβασμού και αγάπη στο πρόσωπο του καθηγητή, το ελάχιστο που έπραξα ήταν όταν ζούσε να αφιερώσω σε αυτόν και στη σύζυγό του το βιβλίο μου με τίτλο «Κωνσταντινουπολίτικα ανάλεκτα» που εκδόθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2012, το οποίο έχει προλογίσει. Από τον καθηγητή και τη σύζυγό του διατηρώ άριστες αναμνήσεις και εντυπώσεις, τους οποίους έζησα από κοντά για πολλά χρόνια. Ακόμα από τον καθηγητή δέχτηκα τη βοήθειά του, καρπόθηκα τις πολύτιμες γνώσεις και τις συμβουλές του και θα τον θυμάμαι με ευγνωμοσύνη σε όλη μου τη ζωή. Σήμερα ως συνέχεια διατηρώ άριστες σχέσεις με τα παιδιά του Θωμά και Ελένη. Σας ευχαριστώ πολύ.